Καλημέρα σας, είμαι Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μαγειρικής. Σήμερα να κάνω πυρασκή με πατάτες και κιμά. Και πάμε στα υλικά. Σε μία λικανίτσα ρίχνω ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Προσέξτε να μην είναι νερό ζεστό, γιατί θα καταστραφεί τη μαγιά. Προσθέτω τη ζάχαρη, δύο κουταλιές αλεύρι και μαγιά. Τα ανακατεύω και αφήνω για 15 λεπτά περίπου να δουλέψει η μαγιά. Όταν φουσκώσει η μείγμα με τη μαγιά, ρίχνω 2 κουταλιές της σούπας παρέλαιο και αλάτι. Ανακατεύω να αναφούν όλα τα υλικά και να λιώσει αλάτι και ρίχνω αλεύρι. Βεβαίως, το αλεύρι πρέπει να είναι κοσκινισμένο. Και ζυμώνω ζυμάρι. Περίπου 8-10 λεπτά πρέπει να ζυμώσετε. Ύστερα, το ζυμάρι το αποφυτώ σε μια καθαρή σακούλα. Η σακούλα δεν πρέπει να είναι τρυπημένη. Προσέξτε αυτό. Και την κλείνω σφιχτά. Αλλά αφήνω μέρος για να φουσκώσει το ζυμάρι μέσα. Ετοιμάζω μία μεγάλη κατσαρούλα με παγωμένο νερό. Μπορείτε να το βάλετε μέσα και ένα μπουκάλι με παγωμένο νερό από το κατάψυξη, όπως έκανα εγώ. Και θα αποφυτώ το ζυμάρι μέσα στο νερό. Και αφήνω για 20 λεπτά μέσα. Όσο φωσκώνει το ζυμάρι, φτιάχνουμε την γέμιση. Ετοιμάζω κιμά, ένα κρεμμύδι και πατάτες φρασμένες. Την κιμά τη τηγανίζω με λίγο λάδι στο τηγάνι μαζί με το ψιλοκαμένο κρεμμύδι. Αν θέλετε, να τηγανίσετε πρώτα λίγο κρεμμυδάκι και μετά να βάλετε κιμά μέσα. Κάνω πουρέ από τις φρασμένες πατάτες, προσφέροντας 1/4 ποτήρι γάλα. Με τη γάλα γίνεται πιο νόστιμο το πουρέ και ενώνω με τη κιμά. Το ζυμάρι φούσκωσε αρκετά και είναι έτοιμα για να πλάφουμε πυρασκή. Πάνω σε επιφάνεια βάζω λίγο αλεύρι και βάζω πάνω το ζυμάρι. Λίγο πατάω να πέσει λίγο ζυμάρι, φτιάχνω μια λαρίδα από το ζυμάρι και κόβω κομματάκια. Το κάθε κομματάκι ζυμάρι βουτάω μέσα στο αλεύρι και ανοίγω με το πλάστη. Βάζω μπουλικά γέμιση και το κλείνω. Πρέπει να κλείσετε πολύ καλά για να μην ανοίγει όταν τηγανίζουμε. Το τηγάνι ήδη έβαλα να ζεσταθεί με μπόλικα λάδι και ακόμα μία ιδέα πως να φτιάξουμε πυρασκή με το γρήγορο τρόπο. Γίνεται και όμορφα. Εγώ έχω τέτοια εργαλεία. Για τυραπιτάκια. Κάποτε τα πήρα στο σούπερ μάρκετ. Με το πιο μικρό μπορούμε να κάνουμε πυρασκή. Με αυτή τη μεριά κόβω το ζυμάρι τα αποφυτώ στην άλλη μεριά το ζυμάρι και βάζω γέμιση. Κλείνω και πατάω και βγάζω έτοιμο. Βλέπετε πόσο ωραίο και όμορφο φαίνεται. Την πυρασκή τηγανίζω σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, γυρίζοντας μια φορά. Τα έτοιμα πυρασκή τα αποφυτώ σε ένα μπολ
και σκεπάζω με μία πιτσέτα. Αυτά ήθελα, παιδιά, σήμερα να σας δείξω. Φτιάξτε το, δοκιμάστε το, καλά να περνάτε, γεια σας!